Την πρώτη αναγκαστική σύμπραξη πυροσβεστικής ΕΚΑΒ. Θυμάστε που σας λέμε υπάρχει ολόκληρο σχέδιο. Η ζωή τα φέρνει έτσι τα πράγματα που και οι πυροσβέστες αλλά και οι ΕΚΑΒΙΤΕΣ προκειμένου να σώσουν έναν άνθρωπο συνεργάζονται. Βυργινία Πισημίση τη βλέπουμε, όπως βλέπουμε και τον κύριο Παναγούλη που είναι κάτοικος εκεί της περιοχής. Κύριε Παναγούλη, καλημέρα και σε εσάς. Είναι γείτονας του Τσιφρικά τώρα, γιατί η Λαμπία με... Κάτσε, από Κακοτάρι, με Κακοτάρι, Λίας είναι κοντά. Είναι καλημέρα. Κοντά. Καλημέρα, καλημέρα από την ωραία Λαμπία, Δίβρη, πιο γνωστή. Ναι, και καλό είναι να βγαίναμε εκεί για να δίνουμε τις ωραίες, τις ομορφιές του τόπου, αλλά θα βγούμε για ένα θέμα το οποίο μας έκανε εντύπωση. Βυργινία, δώσε μας το ρεπορταζέλα. Καλημέρα λοιπόν και από μένα. Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα όταν ένας 79χρονος με καταγωγή από τη Σπάρτη επισκέφτηκε σε προγραμματισμένη εξέταση το νοσοκομείο του Ρίο. Εκεί λοιπόν πραγματοποίησε στεφανιογραφία. Στην επιστροφή, περνώντας καθοδόν προς τη Σπάρτη και περνώντας από τα ορεινά του νομού Ηλίας και συγκεκριμένα στη Λαμπία, εντοπίστηκε από κάτοικο της περιοχής με κατάσχετη αιμορραγία στο χέρι και μάλιστα συγκεκριμένα, όπως μας είπανε, είχε μια σακούλα γεμάτη με αίμα. Εκεί λοιπόν ο άνθρωπος αναγκαστικά σταμάτησε την οδήγηση, βγήκε έξω από το αυτοκίνητο, τον εντόπισαν και μαζί με τους πυροσβέστες του προσφέρανε τις πρώτες βοήθειες. Να πούμε ότι η περιοχή δεν έχει ούτε κέντρο υγείας και η απόσταση πιο κοντινή από τον πύργο για το ΕΚΑΒ να μπορέσει να φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο είναι περίπου μία ώρα. Ευτυχώς όλα πήγανε καλά, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ο άνθρωπος επανέλθε, έφτασε κάποια στιγμή το ΕΚΑΒ, διαπίστωσε ότι όλα πηγαίνουν καλά και τελικά τον άφησαν να οδηγήσει και να επιστρέψει στο σπίτι του στη Σπάρτη. Κύριε Παναγούλη, τι έγινε τώρα, για πείτε μας εκεί πέρα. Αυτό, ακριβώς έτσι. Τι γίνεται μάλλον. Μέσα από το χωριό περνάει 111, η Εθνική Οδός που ενώνει Τρίπολη και Πάτρα. Εσείς ασθενοφόρο έχετε στην περιοχή? Όχι. Όλο το βορείο, το λογικό κομμάτι του νομού Ηλίας είναι χωρίς ιατρική περίθαλψη, ας πούμε, και ούτε ασθενοφόρο, τίποτα. Και άμα γίνει κάτι, συμβεί, άμα συμβεί κάτι. Έχουμε πρόβλημα με φορτηγά, με ταξί, με τέτοια πράγματα. Συνήθως πάμε στα νοσοκομεία. Δηλαδή, κύριε Παναγούλη, αν κάποιος πάθει έμφραγμα ή μια γυναίκα είναι σε ενδιαφέρουσα και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, τι γίνεται? Κάνουμε το σταυρό μας και μετά μεταξύ με αγροτικά, γιατί το ασθενοφόρο να έρθει είτε από πύργο είτε από Πάτρα είναι μία ώρα. Μία ώρα να έρθει και μία να επιστρέψει είναι δύο. Δύο. Οπότε έχεις πρόβλημα. Τώρα για πόσα χωριά μιλάμε, για πόσα χωριά? Όλο το βορειοανατολικό κομμάτι του νόμου Ηλίας είναι 30-40 χωριά. 30-40. Ορεινή περιοχή. Είμαστε στον Ερήμανθο, στον βουνό Ερήμανθο. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η Ελλάδα. Επειδή το ακούμε αυτό το ορεινή περιοχή, κύριε Παναγούλη, τι να κάνουμε, έτσι είναι η Ελλάδα. Έχει βουνά και νησιά. Τι να κάνουμε. Δηλαδή, εσείς εξυπηρετήσετε από το νοσοκομείο Πυργού. Από το νοσοκομείο Πάτρας, από το Ρίο. Α, στο Ρίο πάτε. Ακόμη πιο τελείω. Ναι. Έχετε ζητήσει ασθενοφόρο? Έχετε πει, παιδιά. Είναι χρόνια το πρόβλημα και εδώ αγροτικό ιατρείο έχουμε, είναι διθέσιο, αλλά δεν έχουμε γιατρό. Έρχεται μια φορά το μήνα ο γιατρός, γράφει τις συνταγές και αυτό ήταν. Μπράβο, μια χαρά. Μόνο για τους ηλικιωμένους, για τις συνταγές. Αγροτικό ιατρείο τώρα, ούτε κέντρο υγείας υπάρχει. Κέντρο υγείας είναι όλα αυτά είναι στα παιδινά. Έχουμε το εξής οξύμορο εδώ. Έχουμε δύο νοσοκομεία, ένα στον πύργο, ένα στην Αμαλιάδα. Τα οποία είναι κοντά, είναι 10-15 χιλιόμετρα η απόστασή τους. Και μετά το κέντρο υγείας είναι πάλι εκεί κοντά, στα 15 χιλιόμετρα, που είναι στο Σιμόπουλο κάτω. Αλλά και όλο το κομμάτι το ορεινό είναι στην ουσία χωρίς γιατρό. Εμείς θα βγάζουμε αυτά τα θέματα γιατί ξέρετε τι γίνεται. Τώρα λένε η νέα κυβέρνηση αναλαμβάνει, οι καινούργοι αναλαμβάνουν τώρα και θα τα δουν όλα. Εάν δεν γίνει ένας χάρτης, εάν δεν γίνει ένας οδικός χάρτης, αυτά και τα ορεινά χωριά και τα απομακρυσμένα να αποκτήσουν και ασθενοφόρα, αλλά και μία πρόσβαση στα νοσοκομεία, θα πεθαίνει ο κόσμος. Ναι. Αυτό που λέει με τα φορτηγά και τις καρότσες θα είναι. Ευτυχώς που τώρα δεν έχουμε θύματα. Ευτυχώς. Δηλαδή μία φορά θα γίνει το κακό, κύριε Παναγούλη. Εδώ τα παιδιά να φωνάζουν, τον άνθρωπο να τρέχει με τη σακούλα και να ψάχνει ένα κέντρο υγείας, ένα γιατρό, να μην μπορούμε να βρούμε κάτι. Κύριε Παναγούλη, ξέρετε. Εδώ και κάποιοι ψύχρεμοι που βοηθήσαμε και ο άνθρωπος γλίτωσε. Αλλιώς είχε χάσει πάρα πολύ αίμα. Ξέρετε τι μας εκνευρίζει. Και πραγματικά δεν μπορώ να το ακούω αυτό. Μένει σε ορεινό χωριό, μένει σε μακρινό νησί, μένει σε. Τι να κάνουμε, δεν είναι Έλληνες πολίτες αυτοί. Βέβαια, δεν πληρώνουν φόρους.
Κανονικά. Αυτός ο άνθρωπος άνοιξε το χέρι του από τη στεφανιογραφία. Μετά άνοιξε το χέρι του. Ναι, και όπως είχαν κλείσει, γιατί πάνε στην κεντρική αρτηρία στην στεφανιογραφία. Οδηγούσε κιόλας. Άρχισε να τρέχει. Μόνο ήταν ο άνθρωπος, τροποκρατήθηκε και είχε σταματήσει εκεί σε ένα έξω δρόμο και έψαχνε βοήθεια. Τραγικά πράγματα. Τραγικά. Καλημέρα κύριε Παναγκούλη. Τόσο όμορφος τόπος. Πολύ ευχαριστούμε που αναδεικνύεται κατά. Πραγματικά τόσο όμορφος τόπος και εμείς να κάνουμε τις συνδέσεις αντί να δείχνουμε τις ομορφιές, να δείχνουμε την τραγικότητα της κατάστασης. Και μετά λέμε γιατί ερημώνουν τα χωριά, γιατί δεν ερημένουν οι άνθρωποι. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε καλημέρα. Και εσένα.